Ονομάζομαι Λυκάκης Εμμανουήλ, είμαι μαθητής Α' Λυκείου και σήμερα η κατάληψη έχει κυρίως πανελλαδική βάση. Τα τμήματα είναι πανελλαδικά για το εκπαιδευτικό σύστημα. Εμείς, δόξα τω Θεώ, το σχολείο μας είναι εντάξει, δεν έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά κάποια μικρά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν με κάποιο τρόπο, τα στηρίζουμε και τα βάζουμε μαζί με τα πανελλαδικά θέματα. Ναι, στηρίζουμε την κατάληψη, το 15 μελές με αποπλειοψηφία τη στηρίζει. Οι μαθητές στηρίζουν κατά μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή γύρω στο 75% είναι υπέρ της κατάληψης. Θέλουμε τα αιτήματά μας να πραγματοποιηθούν και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο λόγος κατάληψης, να βάλουμε τα αιτήματά μας να πραγματοποιηθούν. Του Λουπάκη Νόντας. Κατάληψη λοιπόν σήμερα στο Γενικό και για ποιο λόγο? Κυριότερα για την πανελλήνια κατάληψη. Πανελλήνια. Τα προβλήματα είναι κυρίως πανελλήνια, δεν είναι ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα εμείς πέρα από έλλειψη καθηγητών. Αλλά είπαμε να συμμετέχουμε και αφού ανταποκριθήκαν οι μαθητές με θετική απάντηση, το κλείσαμε. Κάνατε γενική συνέλευση, δηλαδή, και αποφάσισατε? Ναι, κάναμε γενική συνέλευση την Παρασκευή και αποφάσισαμε τη Δευτέρα ότι θα είναι κλειστό το σχολείο. Έχετε πολλά κενά ακόμα στο δικό σας το σχολείο, εκπαιδευτικό? Έχουμε κυριότερα σε βασικά μαθήματα, όπως είναι έκθεση σε μερικά τμήματα. Και έχουμε έλλειψη φιλόλογου και κοινωνιολόγου ακόμα. Μαρία Μασουράκη και είμαι στο 15 μελές μέλος. Ωραία. Πες μας για το σκοπό που κάνετε σήμερα τη συμμετοχή. Κάνουμε την κατάληψη έτσι ώστε να γίνει κάτι στο κτίριο περισσότερο, διότι εντάξει, κοντεύει να πέσει πιο πολύ. Και επίσης για τα εργαλεία που δεν υπάρχουν στις ειδικότητες. Γι' αυτό. Στους μηχανολόγους και στους υπολογιστές, κάποιοι είναι χαλασμένοι, κάποιοι δεν έχουν ίντερνετ, αυτά περισσότερα. Δεν είναι σαν το γενικό, ξέρω εγώ, εργαστήριο όπως έχουν. Εμείς δεν έχουμε καν εργαστήριο ούτε υπολογιστές καλούς. Ας πούμε στο γενικό, άμα πάτε, είναι πολύ καθαρό, έχει παγκάκια να κάθονται, έχει τα πάντα μέσα. Αυτοί τα έχουν, εμείς δεν τα έχουμε, ξέρω εγώ. Οι τουαλέτες είναι χαλασμένες, η πόρτα είναι χαλασμένη, η παράθυρα σπασμένα. Δεν μας τα φτιάχνουν, ξέρω εγώ. Άμα πάτε στο γενικό, είναι όλα φτιαγμένα καθαρά, παντού. Αυτά έχω να πω, ξέρω. Και γι' αυτό διαμαρτύρεστε εσείς. Ναι. Δεν μας φτιάχνουν αυτά που θέλουμε εμείς. Ενώ το γενικό ότι τους πούν, το κάνουν. Είμαι ο Γιάννης Λογκάκης. Ο ένας χειρός λόγος είναι το κτίριο κοντεύει να πέσει κάτω. Υπάρχουν τώρα πολλά θέματα, ότι συμπεριφορά δασκάλων δεν μας φέρονται σωστά όπως εμείς θέλουμε. Μετά είναι ότι δεν έχουμε εργαλεία στα σχολεία, στα εργαστήρια. Οι καθηγητές μας λείπανε τώρα, πόσο κάνουμε, 2 μήνες μάθημα. Τώρα ήρθανε με το που είπαμε τα θέματα του σχολείου, δώσαμε στο διευθυντή. Δεν ξέρω πώς θα κάνω, ήρθε κατευθείαν και ήρθε και μηχανολογία, δασκάλα και χημικός. Τώρα από τους καθηγητές δεν έχουμε κανένα κενό, ναι. Και με το κτίριο τι? Το κτίριο είναι πολύ παλιό. Τα τζάμια μερικά δεν ανοιγοκλίνουν. Κοντεύουν να πέσουν κάτω, τα βρέχει, μπαίνει βροχή μέσα. Αυτά. Πόσο σκοπεύετε να συνεχίσετε την κατάληψη? Μια εβδομάδα. Η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Έχετε πάρει απόφαση? Έχουμε πάρει απόφαση, ναι. Το 15 μελές, ναι. Μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή σίγουρα θα ανοίξει το σχολείο.